Ο Σταύρος Καστρινάκης, έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, να τον καλησπερίσουμε και να τον δούμε κιόλας. Καλησπέρα κύριε Καστρινάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για πείτε μας παραπάνω λόγια για αυτή σας την προσπάθεια. 146 ναι. μέτρα βάθος και ανάδυση σε 3,6 λεπτά. Ισχύουν αυτά τα στοιχεία? Ναι, ναι. Η βουτιά ήταν καταρχήν σε ελεύθερη κατάδυση, το οποίο σημαίνει ότι ήταν με κράτημα της αναπνοής. Οπότε η βουτιά στα 146 μέτρα έγινε με μία ανάσα. Είναι η βαθύτερη βουτιά που έχει γίνει, οπότε πλέον είναι το νέο παγκόσμιο ρεκόρ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελεύθερης Κατάδυσης. Η βουτιά έγινε στην Καλαμάτα, όπου βρισκόμασταν εδώ για προπονήσεις όλο το καλοκαίρι. Ουσιαστικά ήταν και το κλείσιμο της καλοκαιρινής μας σεζόν. Κάποια επιπλέον στοιχεία. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με την ελεύθερη κατάδυση σαν άθλημα εδώ και περίπου 14 χρόνια. Στην Ελλάδα είναι ένα, σαν δραστηριότητα, η ελεύθερη κατάδυση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοινό, δηλαδή το να βάλουμε μια μάσκα βατραχοπέδιλα και να βουτήξουμε στο νερό είναι κάτι που το έχουν κάνει περισσότεροι. Mm-hmm. Αλλά στο αθλητικό του κομμάτι είναι ακόμα ενώ υπάρχει για πολλά χρόνια δραστηριότητα αθλητικής ελεύθερης κατάδυσης, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει αρκετά μικρό φάσμα οπαδών. Τώρα αυτό το ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ που έγινε, είναι και το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ που γίνεται από Έλληνα. Α, οπότε γι' αυτό είμαι ακόμα πιο χαρούμενος. Διπλή και δική μας χαρά επομένως. Ναι. Ναι. Η επικύρωση του ρεκόρ είχε κανονιστεί εδώ και 1,5 μήνα περίπου με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είχε προγραμματιστεί και είχαν σταλεί δύο κριτές από Αγγλία και Πολωνία, οι οποίοι ακολούθησαν όλες τις διαδικασίες για να κατακυρωθεί αυτό το ρεκόρ. Και όπως είπα, έγινε στην Καλαμάτα, όπου είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να γίνει ένα παγκόσμιο επίκεντρο ελεύθερης κατάδυσης, μια και είναι από τις περιοχές στην Ελλάδα που προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες. Βέβαια, τέτοιες περιοχές υπάρχουν και αλλού. Απλά εμείς από το 2010 έχουμε κάνει μια προσπάθεια εδώ στην Καλαμάτα και η οποία έχει αποδώσει. Έχουμε καταφέρει και έχουν έρθει δύο διοργανώσεις παγκοσμίων πρωταθλημάτων στην Καλαμάτα το 2011 και το 2013. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, και το 2016 η Παγκόσμια Ομοσπονδία πάλι θα αναθέσει την Καλαμάτα να γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης. Οπότε ουσιαστικά κάνει την Καλαμάτα ένα επίκεντρο παγκοσμίως για το άθλημα αυτό. Η ανάδυση πώς γίνεται, γιατί... Σε αυτή την κατηγορία η κατάδυση γίνεται χρησιμοποιώντας βάρη, έτσι, δηλαδή χρησιμοποιείς έρμα το οποίο τρέχει κατά μήκος ενός μετρημένου σκηνιού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε το όριο στα 146 μέτρα, δηλαδή πριν ξεκινήσει τη βουτιά έχεις ορίσει το που θα φτάσεις, δεν ξεκινάς και απλά βλέπεις που θα σταματήσεις. Οι βουτιές είναι προγραμματισμένες, προσπαθώ για αυτό το στόχο. Και η ανάδυση γίνεται με τη σωματική δύναμη ουσιαστικά του αθλητή, κολυμπώντας, κολύμπησα μέχρι την επιφάνεια χρησιμοποιώντας πέδιλα. Ναι, αλλά θέλει σε διαδικασίες, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί κατευθείαν ή όχι? Απευθείας. Στην ελεύθερη κατάδυση ανεβαίνεις ουσιαστικά συνεχόμενα χωρίς να κάνεις στάσεις. Οι στάσεις έχουν νόημα μόνο στην αυτόνομη κατάδυση, δηλαδή στην κατάδυση με μπουκάλες. Μάλιστα. Πρόκειται για κατάδυση με μία ανάσα. Επομένως δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις μπουκάλες που να χρειάζεται να κάνεις μία αργή ανάδυση για να αποφύγεις την όσο διτών. Στην ελεύθερη κατάδυση αυτό δεν είναι πρόβλημα σε τέτοιες βουτιές. Και πόση ώρα κάνετε να φτάσει στα 146 μέτρα? Η κατάδυση διήρκησε 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα και το υπόλοιπο μέχρι τα 3 λεπτά και 36 που ήταν το σύνολο της βουτιάς ήταν η ανάδυση. Δηλαδή περίπου 2 λεπτά και κάτι ήταν η ανάδυση. Είναι σύνολο αυτό. Ναι. Μάλιστα, είναι πραγματικά. Δηλαδή όλη η ιστορία είναι να διαχειριστεί, πέρα από την ικανότητα, να διαχειριστεί και την αναπνοή του κάποιος. Εκεί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία χρειάζεται να συντελέσουν για να γίνει μια τέτοια βουτιά επιτυχώς. Ένα είναι σίγουρα η χαλάρωση, η ηρεμία για να μην έχεις μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και οξυγόνου, οπότε να σου φτάσει η ανάσα σου για τη διάρκεια της βουτιάς.
Το άλλο είναι το να αντέξει την, να εξισώσει την πίεση, γιατί σε αυτό το βάθος η πίεση είναι σχεδόν 16 ατμόσφαιρες, 15,6 ατμόσφαιρες, οπότε υπολογίζω ότι είναι 16 φορές η πίεση που νιώθουμε στην επιφάνεια του νερού. Και μετά είναι το να διαχειριστείς το θέμα του άγχους, του στρες κατά τη διάρκεια της ανάδυσης. Κύριε Καστρινάκη, πόσες ώρες χρειάστηκε να προπονηθείτε για να κάνετε αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ? Καθημερινά φαντάζομαι θα γινόντουσαν αυτές οι δοκιές. Κοιτάξτε, στην ελεύθερη κατάδυση η προπόνηση είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή, η προπόνηση μπορεί να θεωρήσω τις βουτιές που έκανα πριν 10 χρόνια όταν ξεκίναγα, γιατί και εκεί έμαθα κάποια πράγματα, εκεί έβαλα κάποιες βάσεις. Φέτος η προπόνησή μας ξεκίνησε αρχές Μαΐου, συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Η συχνότητα δεν ήταν κάθε μέρα, υπήρχε η δραστηριότητα, είχαμε κάποιες ασκήσεις και τα λοιπά κάθε μέρα στη θάλασσα, γιατί ούτως ή άλλως διδάσκουμε κόσμο, οπότε είμαστε εμείς μες στο νερό ούτως ή άλλως, αλλά εγώ προσωπικά οι βαθιές μου βουτιές ήταν μετρημένες, γιατί πάντα επέλεγα να γίνεται τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οπότε βούταγα μόνο τις ημέρες που είχαμε και αισθανόμουν εγώ πολύ καλά, αλλά και είχαμε τις τέλειες καιρικές συνθήκες. Όταν ετοιμαστήκατε για να καταρρύψετε ουσιαστικά το παγκόσμιο ρεκόρ, υπήρχαν και κάποια μέτρα ασφάλειας? Δηλαδή, για παράδειγμα, σας ακολούθησε κάποιος στο βυθό? Σε αυτές τις βουτιές δεν υπάρχουν πλέον εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια δίτες με μπουκάλες σε αυτά τα βάθη, γιατί το βάθος πλέον, δηλαδή τα 146 μέτρα, έχει τόσο μεγάλη κινδυνότητα για τους δίτες με τις μπουκάλες, όπου ουσιαστικά θα είχαμε πολύ μεγάλο ενδεχόμενο ατυχήματος στους δίτες με τις μπουκάλες σε σχέση με το πραγματικό ενδεχόμενο προβλήματος στον ελεύθερο δίτη, δηλαδή σε μένα. Τα μέτρα ασφάλειας τα οποία χρησιμοποιούνται πια είναι, όπως είχαμε πει από την αρχή, η κατάδυση γίνεται κατά μήκος ενός μετρημένου σκηνιού. Αυτό το σκηνί από την επιφάνεια το ελέγχουν και μπορούν να το φέρουν πίσω με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ ήμουν συνδεδεμένος με αυτό το σκηνί με ένα κρίκο ασφαλείας, οπότε σε περίπτωση που υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα, όλο το σκηνί μπορούσε να το επαναφέρουν στην επιφάνεια, φέρνοντας μαζί και μένα. Η βουτιά τώρα παρακολουθείται από ένα σύστημα sonar, όπου βλέπουν ουσιαστικά από την επιφάνεια σε ζωντανό χρόνο που βρίσκομαι, τόσο στην κατάδυση όσο και στην ανάδυση. Οπότε τόσο οι κριτές όσο και η ομάδα ασφαλείας μου ήξερε σε ζωντανό χρόνο πού είμαι και αν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν πάνω το σκηνί και εμένα μαζί. Άρα υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Βέβαια. Υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες ασφαλείας και τόσο από δική μας δραστηριότητα όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει σε μια τέτοια βουτιά αν δεν υπήρχαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Τώρα, από άποψη ανθρώπου δίτη σε βάθος, στην ελεύθερη κατάδυση για ασφάλεια χρησιμοποιούμε πάλι δίτες με άπνοια. Δηλαδή, ο πρώτος δίτης ασφαλείας που είχαμε, που είναι και ο εμπειρότερος της ομάδας μου, ο Νικόλας Κουβαράς, που ήταν στα 50 μέτρα και με περίμενε να ανέβουμε, και αυτός ήταν με κράτημα της αναπνοής.